Η Ryanair ανακοίνωσε πως μειώνει κατά 20% τις πτήσεις της τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο μετά την πτώση του αριθμού των κρατήσεων εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στην Ευρώπη. Η αεροπορική εταιρεία, η οποία προέβλεπε να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο στο 70% των δυνατοτήτων της, εξηγεί πως δεν έχει άλλη επιλογή μετά και την απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης να επιβάλλει καραντίνα στους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από Γαλλία και Ισπανία. Ζητούν βοήθεια για περισσότερα και καλύτερα τεστ στα αεροδρόμια. Ζητούν βελτιώσεις στα συστήματα εχμηλάτησης σε μια περίοδο που αγωνίζονται πραγματικά να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας. Σχεδόν όλες οι αεροπορικές βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Ο στόλος των 760 αεροσκαφών της Lufthansa θα μειωθεί σημαντικά, ενώ η εταιρεία θα προχωρήσει σε τουλάχιστον 22.000 απολύσεις. Η EasyJet προχωρά στο κλείσιμο τριών βάσεων στην Αγγλία και σε 1.800 περικοπές. Σε 12.000 απολύσεις έχει προχωρήσει η British Airways, ενώ ο ομίλος IAG, στον οποίο ανήκει, σκοπεύει να προχωρήσει σε περικοπές σε διάφορες άλλες αεροπορικές εταιρείες. Χιλιάδες απολύσεις περιλαμβάνει η επόμενη μέρα στον ομίλο Air France KLM, με τους πιλότους των δύο αεροπορικών να έχουν ήδη υποστεί μειώσεις μισθών.